Ακούσαμε στο βίντεο την κυρία Γκάγκα να λέει χάσαμε μικρό παιδί, νέο παιδί, δεν θέλουμε να γίνονται τέτοια πράγματα. Πρόκειται για ένα 20χρονο παλικάρι που πέθανε από COVID στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Χρήστο Νικολαίδη για να μας πει περισσότερα. Πόμπι, κυρίε και κύριοι, πρόκειται για ένα από τα μικρότερα σε ηλικία θύματα που έχουμε στη διάρκεια τη πανδημία στη χώρα μα. Μιλάμε για ένα 20χρονο παιδί με καταγωγή από τη Χαλκιδική, ανεμβολίαστο, που νοσηλευόταν από τι 16 Σεπτεμβρίου εδώ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τη Θεσσαλονίκη. Τη τελευταία, μάλιστα, 10 μέρε νοσηλευόταν στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου. Η κατάσταση τη υγεία του ήταν πάρα πολύ κακή και η επιδείνωση ήταν ραγδαία, όπω μα λένε χαρακτηριστικά οι θεράποντε ιατροί. Όπως μας είπαν, μιλάμε για κάποιες για, για κάποια στοιχεία επιδείνωσης τα οποία ε, ε, το βρήκαν το συγκεκριμένο παιδί όλα μαζί. Στην αρχή ε, είχαμε θρομβώσεις που παρά τις ε, θρομβολήσεις ε, ε, δεν αντιμετωπίστηκαν, ενώ στη συνέχεια είχαμε πνευμα, πνευμονική συγγνώμη, εμβολή. Με αποτέλεσμα αυτά, αυτή όλη η επιβάρηση να οδηγήσει σε ανακοπή. Μάλιστα. Σε καρδιακή ανεπάρκεια στην αρχή και στη συνέχεια σε ανακοπή. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, ο 20χρονος δεν θέλησε ο ίδιος να εμβολιαστεί, ενώ η οικογένειά του από την περιοχή της Χαλκιδικής δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι δεν επιθυμούσαν σε καμία περίπτωση να κάνουν το εμβόλιο, ο Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.